Πάμε να δούμε λοιπόν τους ζυγούς που επηρεάζεστε περισσότερο οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ε, σας πιάνει πιο πολύ αυτή η έκλειψη. Μπορεί τώρα να σας δημιουργήσει έτσι μια μελαγχολική διάθεση, δηλαδή δεν απαραίτητα ότι θα υπάρχει και ένα γεγονός. Αν μπορεί να είναι όμως κάτι που ενδεχομένως σχετίζεται με την οικογένεια, μπορεί να είναι κάποιες επιλογές του παρελφόντος, οι οποίες με κάποιο τρόπο σα στενεύουν ακόμη και σήμερα. Μπορεί να έχει να κάνει με θέματα που αφορούν το σπίτι. Μπορεί να μην είναι δηλαδή κάποιο πρόσωπο, μπορεί να είναι το ακίνητο, το οποίο α, σας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα. Από την άλλη πλευρά, εξατανακλάσεως και πάλι μπορεί να είναι και ένα θέμα που αφορά τη τη, την καριέρα. Γενικότερα να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα ή ένας αναβρασμός λίγο μέσα στις μέρες που έρχονται. Μέχρι την τρίτη ουσιαστικά είναι αυτή η επιρροή πιο έντονη. Άρα θα πρέπει να είστε και εσείς λίγο πιο προσεκτικοί. Κυρίως οι γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο α, του Οκτωβρίου. Για σας τους υγούς. να πούμε όμως ότι α, μετά τη Δευτέρα θα μπει η Αφροβίτη που είναι κυβερνήτης στον Τοξότη, άρα θεωρώ ότι αν μη τι άλλο θα αρχίσουν να γλυκαίνουν λίγο τα πράγματα και ναι, μένει η Δευτέρα ακόμα, μέχρι και την Τρίτη είπαμε, κρατάει αυτήν την ε, έτσι, ατμόσφαιρα της επιρροή της εκλύψης Από την Τρίτη και μετά αρχίζει το πράγμα και α, βελτιώνεται.